Τιμούμε σήμερα τον αλίγιστο, σεμνό και γεμάτο αυταπάνηση αγωνιστή, το Φώτη Γεωργιάδη, που έφυγε από κοντά μας τον Αύγουστο του 2020. Αν και πέρασαν 2,5 χρόνια, τον αισθανόμαστε δίπλα μας, πρόεδρο και μετά επίσημο πρόεδρο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, εμπνευστή και πρωτοστάτη του κινήματος αλληλεγγύης προς την σοσιαλιστική Κούβα στην πόλη μας. Αφοσιωμένος, αταλάντευτος και με ακλόνητη πίστη στην υπόθεση της ανατροπής του καπιταλισμού και στα ιδανικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έδινε όλες τους τις δυνάμεις σε κάθε μάχη, μικρή ή μεγάλη, με το χαμόγελο, με το καλαμπούρι, πάντα με τη μαχητική αισιοδοξία που το διέκρινε. Η νίκη της επανάστασης του λαού της Κούβας το συνεπήρε από την πρώτη στιγμή. Ο Φώτης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1935 στο Μιλοχώρι Κιλκής. Ήταν παιδί αγωνιστών. Ο πατέρας του, μαχητής του Ελλάς, τραυματίστηκε βαριά σε μάχη με τους τραυματασφαλίτες στην Βριάδα, χωριό των Σερών. Πιάστηκε εχμάλωτος, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από τους τραυματασφαλίτες στα 37 του χρόνια το 1943. Η μητέρα του, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, βασανίστηκε επανειλημμένα από τους τραυματασφαλίτες για την αντιστασιακή της δράση. Η αδελφή του, ανταεπονήτησα και μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο Φώτης σπούδασε στον Ευκλείδη, στο Τμήμα Μηχανολόγων Εργοδικών. Ο Φώτης ήταν από μικρή ηλικία στο κίνημα. Συμμετείχε στην νεολαία της ΕΔΑ ως γραμματέας της οργάνωσης Ελευθερίου Κορδελιού και στην νεολαία Λαμπράκη αργότερα. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος έγινε από το 1975. Το 1965 διετέλεσε Δημοτικό Σύμβουλος στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού μέχρι τη σύλληψή του στις 21 Απρίλη 1967 από τη Χούντα και την κράτησή του για 6 μήνες στη Γιάρο και 3 φορές υποψήφιος Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού και 2 φορές υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος και υποψήφιος Βουλευτής Κιλκής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 1981. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής και έφορος του στο Στίβο το 1976 μέχρι που ο Σύλλογος έγινε επαγγελματικός. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης από το 1975 μέχρι τη διάλυσή του. Μετά την ανατροπή των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη, η Κούβα έμεινε μόνη και υπήρξε ανάγκη για έμπλακτη αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό που αντιστάθηκε και αντιστέκεται μέχρι σήμερα κατά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Ο Φώτης, μαζί με άλλους 31 συναγωνιστές, πρωτοστάτησε το 1992 στην ίδρυση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, παραχωρώντας το γραφείο του ως έδρα του Συνδέσμου. Σύμφωνα μάλιστα με την επιθυμία του, που τη σεβάστηκαν απόλυτα τα παιδιά του, το γραφείο αυτό παραμένει ως έδρα του Συνδέσμου μας και μετά το θάνατό του. Από τις πρώτες εκλογές το Νοέμβριο του 1992 εκλεγόταν πρόεδρος του Συνδέσμου σε όλες τις εκλογές μέχρι το 2015, οπότε και ζήτησε να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως απλό μέλος λόγω ηλικίας. Ήταν όμως ο επίτιμος πρόεδρός μας μέχρι το τέλος. Από την πρώτη στιγμή, ο Σύνδεσμος ανέπτυξε μεγάλη δράση για την αλληλεγγύη προς τον κουβανικό λαό, στέλνοντας τρόφιμα, φάρμακα και χρήματα από τις συνεισφορές του μελότου στο νησί της Επανάστασης. Στον απολογισμό των 11 χρόνων δράσης αναφέρεται ότι στάθηκαν 30 τόνοι υλικών αξίας πάνω από 30 εκατομμύρια τότε δραχμές και μετρητά 31 εκατομμύρια δραχμές. Ο Φώτης επισκέφθηκε την Κούβα 7 φορές. Την πρώτη φορά το 1978 ως ιδιώτης. Πήρε μέλος
πήρε μέρος στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο των Συνδέσμων στην Αβάνα το 1993 και είχε την τιμή να καθίσει μαζί με τον Φιντέλ Κάστρο στο Προεδρείο. Το 1995 πήρε μέρος στο πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συνδέσμων στην Αβάνα, όπου τιμήθηκε με το κρατικό μετάλλιο φιλίας των λαών από το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας των Λαών, το ΆΙΚΑ. Το 1996 πήρε μέρος μαζί με τη σύζυγό του στην Πριγάδα Αλληλεγγύης. Το 1997 πήγε με 30 μελή αποστολή στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών στην Αβάνα για την επέτειο των 30 χρόνων από τη δολοφονία του Τσε. Το 1999, στα 40 χρόνια της Επανάστασης, συνόδευσε αποστολή της κρατικής τηλεόρασης ΕΤ3 στο νησί, κάνοντας ρεπορτάζ για λογαριασμό του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου. Το 2000, επικεφαλής 25 μελούς αντιπροσωπείας στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Αβάνα, τιμήθηκε με το κρατικό μετάλλιο της Επανάστασης με την υπογραφή του Φιντέλ Κάστρο. Εκεί ανακοινώθηκε η απόφαση τέλεσης του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των Συνδέσμων εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έγινε στις 13 και 14 Οκτώβρη του 2001. Συμμετείχαν 110 αντιπρόσωποι από 35 χώρες και σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τελευταίο του ταξίδι στην Κούβα έγινε το 2006, προσκεκλημένος από την κουβανική κυβέρνηση ως πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου μαζί με την Αλέκα Παπαρίγα ως Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος για τα 50 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης. Μεγάλη επιθυμία του ήταν να παραστεί στην κηδεία του Κάστρο, που δεν εκπληρώθηκε για λόγους υγείας. Η αφοσίωσή του στην Κουβανική Επανάσταση, το πάθος του για τα ιδανικά του σοσιαλισμού, η περηφάνεια για τα επιτεύγματα του λαού της Κούβας στην υγεία, στην παιδεία, τον αθλητισμό και τις δράσεις αλληλεγγύης των αποστολών από την Κούβα στους λαούς του κόσμου, έκαναν πολλούς να εγγραφούν στο σύνδεσμο και ακόμα περισσότερους να ενδιαφερθούν και να ενημερωθούν για το νησί της Επανάστασης. Η αγαπημένη του φράση ήταν «Η αλληλεγγύη είναι το μεγαλύτερο όπλο των λαών κατά της νέας τάξης των υπεριαλιστών. Αν εκλείψει, θα είναι το τέλος του ανθρώπινου γένους». Το συλληπιτήριο μήνυμα που έστειλε η τότε πρέσβυρα της Κούβας, Ζέλμης Μαρία Ντομίγκες Κορτίνα, μεταξύ άλλων ανέφερε «Ο Φώτης δεν ήταν μόνο τέκνο της Ελλάδας, ήταν επίσης αγαπημένο τέκνο της Κούβας». Σύντροφε συναγωνιστή Φώτη, υποσχόμαστε για όσο η Επανάσταση στην Κούβα, όπως μας έλεγες, πάει σαν το ποδήλατο, μια γρήγορα, μια αργά, αλλά πάντα προσταμπλός, δεν έχει όπιστε. Θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στο πλευρό της, στο δρόμο που άνοιξες με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ.